Λίγες ημέρες πριν τη νέα άφιξη της Τρόικα, οι αριθμοί όσον αφορά τις απολύσεις δεν βγαίνουν. Έως τις 3 Ιουνίου η λίστα με τις καταργήσεις συγχωνεύσεις φορέων πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Το αργότερο σε 30 μέρες θα πρέπει να απολυθούν 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι, όμως σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί μόλις 216. Δεν έχουμε πλέον να χάσουμε τίποτα και δεν έχουμε πλέον καμιά προοπτική για να κάνουμε κάτι άλλο έξω. 17 φορείς που ουσιαστικά δεν έχουν αντικείμενο καταργούνται οριστικά και 46 βιβλιοθήκες συγχωνεύονται και έτσι προκύπτει ένα πρώτο μικρό δείγμα αυτών που θα αποχωρήσουν από το δημόσιο. Η απόλυση είναι άσκηση βίας, ομοίης βίας εναντίον του ανθρώπου και μάλιστα σε ηλικίες που δεν μπορεί να αντιδράσει. Ο Κώστας Βασιλιάδης είναι ένας από τους επιστήμονες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που διαχειρίζεται τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας και μετά από 30 χρόνια δουλειάς βρίσκεται ένα βήμα από την απόλυση. Το συναντήσαμε να διαδηλώνει έξω από τη Βουλή. Ξέρετε, μου πω, γιος μου, τι να πάω να κάνω με τα πτυχιακό πατέρα όταν εσένα μετά από 30 χρόνια θα σε πετάξουν στο δρόμο. Με το χαρτί της απόλυσης στα χέρια βρίσκονται 100 υπάλληλοι του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, εάν αύριο στην προσφυγή τους στα δικαστήρια δεν ακυρωθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που τους είχε θέσει σε καθεστώς εφεδρείας. Μετά από 21 χρόνια έχω δουλέψει και στον ιδιωτικό τομέα με ένα παιδί άνεργο. Περιμένουμε να ζούμε με τις μάνες μου το ΟΓΑ τη σύνταξη. Στην κόκκινη γραμμή των απολύσεων παραμένουν και οι εργαζόμενοι στα νομικά πρόσωπα των Δήμων. Έχει ζητηθεί απογραφή εξπρές, καθώς είναι το εναλλακτικό σχέδιο της κυβέρνησης για να βρεθούν οι 4.000 δημόσιοι υπάλληλοι που θα απολυθούν και 25.000 που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέχρι το τέλος του χρόνου. Την ίδια ώρα με εγκύκλιο του Αντώνη Μανιτάκη ζητείται επανέλεγχος των προσόντων υπαλλήλων σε Υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και των Δήμων, με την αποτύπωση του εργασιακού προφίλ του κάθε δημοσίου υπαλλήλου για τη σωστή αξιολόγηση και άρα αποχώρηση όσων δεν είναι κατάλληλοι.